Μια τρελή σαραντάρα στο μικρό Παλάς. Ξεκινάει σήμερα και παιδιά είναι πολύ χαλαρή γιατί για να είναι εδώ σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρω, εγώ φαντάζομαι, με θυμάμαι κάθε φορά που κάνω μια έναρξη εκπομπή. Είμαι λίγο. Ελενάκη, δεν είμαι καθόλου χαλαρή. Είσαι αυτό έτσι. Απ' την μου λένε όλοι δεν ακούς, δεν βλέπεις, δεν παρακολουθείς. Είσαι με ένα ύφος έτσι. Είναι από την κούραση, αλήθεια σου λέω. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Νόμιζα ότι περνώντας τα χρόνια αυτό θα μειώνεται, αλλά συνειδητοποιώ δυστυχώς ότι πολλαπλασιάζεται. Όμως ξέρεις τι, επειδή εχθές κάναμε γενική για πρώτη φορά, μπήκε κόσμος. Πες μου, τι κάνατε χθες, γιατί χθες είχε έρθει η Κυβένια, η δικιά μας να δει. Ναι. Και δεν κατάλαβα, λέω, ήταν πρεμιέρα άτυπη, ήταν πρόβα, αλλά άμα θέλετε, πιο περαστικός μπαίνει και χαζεύει. Τι ήταν το χθεσινό. Ήταν μια πρόβα τύπου γενική, δηλαδή η προηγούμενη της πρεμιέρας, που για πρώτη φορά μπήκε κόσμος στο θέατρο. Οπότε επειδή ο κόσμος ήρθε μαζί μας, γέλασε πάρα πολύ, αυτό είναι σαν να μου πήρε τις μισές μου έννοιες. Εσείς την ώρα που το κάνετε πρόβα, δεν νιώθετε πού ας πούμε ο κόσμος θα γελάσει? Γιατί στην αρχή, την πρώτη φορά, όχι την πεντηκοστή που φτάνετε στην πρόβα, την πρώτη όμως γελάτε κι εσείς, δεν μπορεί. Ναι, ναι, σαφέστατα. Αλλά αυτό ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος μέχρι να μπει ο κόσμος και να το αντιληφθείς πραγματικά από τον κόσμο, που είναι κάτι μαγικό, ρε Σιλένη, αυτό, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, εγώ μέχρι προχθές το βράδυ δεν υπήρχε νύχτα που να έχω κοιμηθεί πάνω από 3 ώρες. Ναι, με όλες τις ανασφάλειες του κόσμου ότι δεν είμαστε έτοιμοι, ότι θέλουμε λίγο ακόμα, ότι τώρα, ότι αχ, δεν είμαι καλή, δεν το. Αλλά γίνεται κάτι τόσο ωραίο όταν μπαίνει ο κόσμος, ξέρεις, και συμμετέχει μαζί σου σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά είναι λύτρωση. Για πες μου λίγο τώρα, ποιες μέρες θα παίζετε η παράσταση? Θα παίζουμε από Τετάρτη έως Κυριακή. Τετάρτη στις 8, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 και Σαββατοκύριακο διπλές 6 και 9. Είναι Αμερικής 2 στο Άσπυρου Μήλιου. Και επειδή μπορεί να μας βλέπει η Καρύδη και θέλω να με κοροϊδέψει, το τηλέφωνο είναι 210-32-125. Είστε με κοροϊδεύετε πάντα όταν το έλεγα. Είστε τρελές. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου για τα εισιτήρια. Είμαι χαρούμενη φέτος γιατί η επιχείρηση προσαρμόστηκε και αυτή, όπως όλοι οφείλουμε να κάνουμε, στα σημερινά δεδομένα. Που σημαίνει ότι έχουμε εισιτήρια που ξεκινάνε από 10 ευρώ για τους άνεργους, 15 τα κρουπ, άλλα εισιτήρια για το ΟΓΑ. Και το ανώτερο φτάνει 20 ευρώ, που πέρυσι, ας πούμε το Σάββατο, είχε 27 ευρώ το εισιτήριο. Που ήταν, πώς να σου πω, εγώ ένιωθα άβολα. Πάντως ο κόσμος θέλει να έρθει στο θέατρο, θέλει να γευτεί με αυτόν τον τρόπο την διασκέδαση και νομίζω και εσείς το έχετε καταλάβει ότι η παράσταση ήδη είναι κάτι το οποίο έχει αγγίξει, ενδιαφέρει τον κόσμο, μια και έχετε ήδη προπολήσει εισιτήρια. Ναι, και είμαι και αυτό τόσο είναι χαρούμενη πολύ γι' αυτό. Τους ευχαριστώ όλους. Οπότε, τόσο πολύ. Μπράβο που και εσείς κατεβάσετε και τις τιμές και έρχεστε λίγο πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα που δυστυχώς είναι αυτά που είναι. Ναι. Και ελπίζουμε να μην είναι για θέλω πολύ. Θέλω να σου πω ότι το έχει σκηνοθετήσει εξαιρετικά γρήγορα και με πολύ χιούμορο ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Να του δώσεις ένα φιλί, σε παρακαλώ. Εννοείται. Τον αγαπώ ιδιαίτερα στον Βλαδίμηρο. Είναι πολύ ωραίο πλάσμα ο Βλαδίμηρος. Είναι τρομερό παιδί. Έχετε δουλέψει μαζί όχι σαν σκηνοθέτη και ηθοποιό, σαν ηθοποιή. Όχι, δεν έχουμε συναντηθεί. Και τώρα λέμε άντε πότε όμως, θα βρεθούμε. Ναι, δεν έτυχε. Τώρα λέμε πότε θα βρεθούμε να δουλέψουμε και μαζί. Έχει κάνει υπέροχα φώτα η Κατερίνα Μαραγκουδάκη, σκηνικά η Μέρη Τσαγκάρη, μουσική διδασκαλία ο Αλέξης Πρίφτης και φυσικά τα ρούχα της Παπα-Νικολάου που νομίζω ότι είναι αυτά μας εντάσσουν εντελώς στην εποχή. Εντελώς. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών. Ο καθένας αυτό που κάνει είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, εγώ εχθές από πίσω άκουγα τα γέλια του κόσμου και σταύρωνα και έφτυνα. Λέω, ναι, λειτουργεί, τι ωραία. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, ρε Ελένη, να υπάρχει αυτό το κλίμα. Ξέρεις, να μπορείς να συνυπάρξεις με τον άλλο. Λοιπόν, για να περάσουμε να δούμε και ένα βίντεο μικρό από χτες. Μάλιστα. Τώρα είμαι καλά. Τώρα είμαι κετάκι μου καλά. Ξαναζωντάνε, ψακετάκι μου, ξαναζωντάνε. Δεν είναι μόνο μια δυναμική, εκρηκτική γυναίκα, αλλά και μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Μιλάμε φυσικά για τη Βίκη Σταυροπούλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση Μια τρελή σαραντάρα των Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, που μας χάρισαν πολλές αθάνατες κωμωδίες με τις οποίες διασκέδασαν γενιές και γενιές. Ήρθε ο και τι θες να κάνω τώρα εγώ, να βάλω να βαρέσουν τα κανόνια στο λικαβιτό και να βαρέσουν δηλαδή το κουφάλι από την πραγματικότητα. 52 χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα της παράστασης, η Βίκη Σταυροπούλη υποδίεται την Τζέννη Πεντρομιχάλη, μια σαραντάρα χείρα που ερωτεύεται ένα απογοητευτικό αλλά φτωχό βιολιστή και έρχεται αντιμέτωπη με τα αδέρφια της που θέλουν να την παντρέψουν με τον ηλικιωμένο Τζόρτζι Χατζηθωμά, πλούσιο πλην όμως κουφό εφοπλιστή.
μπροστά. Πού κοιτάει ο βιολιστής? Εμείς βρεθήκαμε στη γενική πρόβα της παράστασης στο θέατρο Μικρό Παλάς, συναντήσαμε τους συμπροταγωνιστές της και μας μίλησαν για τη συνεργασία τους μαζί της και της έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Πρώτα απ' όλα ότι ερχόταν με το χαμόγελο κάθε μέρα, ότι έμπαινε με τα γλυκά κάθε μέρα και μας κερνούσε γλυκά, ότι έμπαινε μέσα, αγαπούσε όλους τους συναδέλφους, ότι τώρα τι να θυμηθώ. Είναι ένας πρόσχαρος άνθρωπος, μια καταπληκτική ηθοποιός. Μια αγαπημένη, λατρεμένη ύπαρξη, άνθρωποι σαν τη Βίκη δεν υπάρχουν. Το καλό με τη Βίκη είναι ότι είναι τόσο ετοιμόλογη, που αυτό που βρίσκει εκείνη την ώρα να πει είναι πιο αστείο από το ευτράπελο που θα τύχει. Αστείες ιστορίες μπορώ να σου πω από την περσινή παράσταση, που η Βίκη είχε ένα κάτι διάφορα χορευτικά εδώ πέρα, έπεφτε, είχε πέσει μια-δυο φορές κατά λάθος στον κόσμο, αλλά όλα αυτά επειδή είναι η Βίκη, αντιμετωπιζόντουσαν με πάρα πολύ χιούμορ και από τον κόσμο και πολύ διδακτικά. Είχε μια τροφική δηλητηρία στους συμπαίθερους, μια παράσταση διπλή κιόλας Σάββατο, και παρόλη την ταλαιπωρία της ήταν απίστευτα παρόν σε όλα. Και έβγαλε την παράσταση και το κέφι της δεν το έχασε. Αυτό εμένα με συγκίνησε. Τέλος, η Βάσο Γουλιαλμάκη σε ρόλο δημοσιογράφου έκανε τη δική της ερώτηση στη Βίκη Σταυροπούλου. Έχεις βρει τον έρωτα της ζωής σου? Είναι τρελή, αυτή παίζει το ρόλο. Για πες, γιατί σε ρώτησε αυτό? Γιατί είναι ανόητη. Η οποία θέλω να σου πω ότι είναι κατούρι μας στη σκηνή, είναι πάρα πολύ αστεία, πάρα πολύ αστεία και θα το πληρωθεί σήμερα, δεν θα της αφήσω γένιο. Είναι πάρα πολύ όμορφη στην παράσταση και τις απειλώ. Είναι όλες πολύ όμορφες. Γιατί σου λέω τα κοστούμια καταπληκτικά. Και τους λέω, γιατί ακούω ότι έτσι κάνανε οι πολύ παλιές. Θα περάσω με τρόπο, θα ψαλιδίσω τα κοστούμια. Θα τις κάνω τέτοια πριν πει. Λέω αηδίες για να σώσω την αηδία που είπα αυτή. Καταλαβαίνεις. Έλα, πάμε. Για πες, αγαπούλα. Να σου πω τώρα. Η γυναίκα στον έρωτα πρέπει να έχει ηλικία. Δηλαδή, θέλω να πω, δικαιούνται να ερωτεύονται και να ζουν πραγματικά παθιασμένα οι γυναίκες μόνο μέχρι κάποια ηλικία? Έλα, όχι, δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος, σε όποια ηλικία και αν είναι, έχει ανάγκη να ερωτευτεί και μπορεί. Τώρα, το πόσο ο καθένας βιώνει τον έρωτά του είναι μια άλλη, έτσι, κουβέντα. Δηλαδή, δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι εγώ στα 20 θα αντιδρούσα όπως αντιδρώ τώρα. Εγώ γιατί πιστεύω ότι ναι? Καλά, είπαμε δεν θα τα λέμε αυτά στις τηλεοράσεις, λέει. Τι λέγαμε τόση ώρα? Δεν βάζει μυαλό. Τι πιστεύεις εσύ, παιδί? Εγώ πιστεύω ότι έχεις τον αυθορμητισμό, αλλά και την ένταση και την όλη, τέλος πάντων, την κατάσταση που είχες και στα 20 σου χρόνια. Αυτό πιστεύεις? Πιστεύω ότι όταν ερωτεύεσαι έτσι. Αυτό πιστεύεις? Ναι, πιστεύω ότι σε αυτή η γυναίκα. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περάστε από τον καναπέ να σας πω αλλού και στα γόρια μου. Θα το δεχτώ. Και στο κορίτσι μου. Ναι, γιατί εδώ πια αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη η συζήτηση. Γεια σου, Θοδωρή. Καλώς τη Βίκη. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Άστα πια αυτούς τους πληθυντικούς, ρε Γρηγόρη, πια. Πας και εσύ από την παρέα. Γρηγόρη, γεια σας. Γεια σας. Πώς είστε? Καλά εσείς, καλή επιτυχία. Θα κάτσω στο Θοδωρή μου. Ναι, στον Θοδωρή. Πάνω. Όπου θέλεις, δικό σου είναι για σήμερα. Έλα τώρα, είναι Στέλλα φίλη, τα έχουμε πει, τα ξαναλέω. Ευχαριστώ. Έφυγες πια από την παρέα, τελείωσε. Τι θες να πεις? Όχι, εντάξει, μην το χοντρένεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας. Μην το χοντρένεις. Δεν το χοντρένω, εσύ τα δυνατίζεις, ρε Βίκη. Εσύ τα δυνατίζεις. Έχω το πιο συμπεριστατικό που μου είχε έρθει αγόρι. Μπορεί να ήταν και πρώην καλός σε μπαρ. Έχω ανοίξει το μαλλί τότε και μοιάζουμε πολύ με τη Βίκη. Έχω χάσει κι εγώ τότε, μην νομίζω ότι ήμουν ακόμα. Μα και τώρα. Και εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θα μαζευόμαστε και θα λέμε μία στην άλλη, πώς. Ρε πάλι με χρόνια, με καιρούς, όπως το λες. Ξέρω, ναι. Και μου έρχεται και μου λέει, Βίκη, τι κάνεις? Λέω, δεν είμαι Βίκη. Και μου κάνει ολόκληρο σφαίρμα και σκηνικό ότι πάω να τον αποφύγω. Του λέω, Χριστιανέ. Πώς ήταν μεθυσμένος? Όχι, καλά, σε μπάρ είμαστε. Εσύ μεθυσμένη? Πολύ πιθανό. Εγώ ούτως ή άλλως την πίνω ρώσιμη την τεκίλα. Και μου έκανε ολόκληρη φασαρία για σένα. Ορίστε. Ήταν και ωραίο παλικάρι. Κλείς το στόμα σου. Καλό. Που σου λέει και ο ξανά, κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις από το κορίτσι μου. Τι γίνεται, για πέστε κανένα πιπεράτο. Πιπεράτο? Όχι, όχι. Θα έρχεται στην παράσταση. Μετά τον συμπροταγωνιστή που είδα. Μα λέω και κούβαρα. Και πού να δεις και το χορευτή. Όχι. Που δεν τον είχαμε στο πλάνο. Αυτό με κολλάνε. Με τους Απολλώνιους. Εμένα ο συμπροταγωνιστής μου αρέσει γιατί έχει και αυτές τις παύσεις του ωραίου. Α, είναι αυτό το... Καλησπέρα.
έχει κάνει παύση για να τον συνηθίσει σε αυτή τη μωρή και μετά σε αυτήν. Κάτσε, να ξέρει τι με εντυπωσίαζε πάντα. Που εσύ είσαι ένα τύπο πολύ ζωηρό, πολύ ζωντανό. Πάντα με το χιούμορ, με την πλάκα σου και ακόμα και όταν δεν έχει σκέφη, εσύ εμεί περνάμε πολύ ωραία μαζί σου. Γιατί οι άντρε αρέσουν αυτοί που ερωτεύεσαι να είναι τόσο κόντρα από το στυλ σου. Αυτό πάντα με εντυπωσίαζε. Γιατί αν ήμασταν μαζί θα ήμασταν αλεγκρία και οι δύο. Το σέρντε σολέι. Θα βγαίναμε σε παράσταση. Εμένα όντω πρέπει να στάζει λίγο η κατάθλιψη. Αν δεν έχει τρία φροηδικά και τέσσερα γινγκ γιανγκ γιουνγκ, δεν κάνω. Εσένα δεν σ' αρέσει και βάλει. Εσένα για πε μα. Παρακαλώ. Εσένα θέλει να ταιριάζει το στυλ σου, το χαρακτήρα σου, το πώ είσαι εσύ ή το θε κόντρα κι εσύ. Δεν ξέρω, Χριστιαν, δεν είναι ρούχο άντρα να μου ταιριάζει. Ναι. Τι έχει δείξει το μέχρι σήμερα, βαριά. Το μέχρι σήμερα έχει δείξει το αντίθετο. Βαριά αγόρια καταθλιπτικά. Βαριά αγόρια. Εντάξει, μωρέ, ξέρεις τώρα πώς είναι. Το θες και το αγόρι λίγο σοβαρό. Θα μου πεις και αυτός δεν θα θέλει το κορίτσι λίγο σοβαρό. Ναι. Ξαρτάται. Τι ερωτεύεται κι αυτός. Σωστά. Σωστά. Πόσο φαίνεται το έργο. Αυτό που είδα στις σκηνές. Ναι, ότι κάνουμε τη σαραντάρα. Ότι αυτός ταιριάζει σαν φόρεμα. Πολύ. Σαν φόρεμα. Πολύ καλά. Ναι. Και μακάρι να μπορέσουμε να έρθουμε να το δούμε. Και τι μωρέ, τώρα ξεκινάει, δεν θα μπορέσουμε. Θα έρθει, ναι, τώρα ξεκινάει. Να πω ότι φτάσαμε στο τέλος και λέμε μπα, φεύγουμε για διακοπές. Ναι. Έχεις πολύ δίκιο, θα έρθουμε να το δούμε. Θα σας περιμένω. Ήταν μικρός. Μια χαρά είναι. Παιδιά, μην χαθεί αυτή η επαφή, ένα κρασί λίγο τσιρό. Λίγο τσίρο, μην χαθεί, μην δω